Πάμε στον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων με τη Λαϊκή Συσπήρωση και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοφιανέ, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, μια χαρά. Πριν πάω στα Αμιγώς Δημοτικά, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η συγκέντρωση που κάνατε χθες στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω, θύμιζε μεγάλου, πολύ μεγάλου κόμματος συγκέντρωση και μεγαλύτερη από αυτές που κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συνήθεια, δεν λέμε Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι θα είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που θα γίνει σε αυτές τις εκλογές προεκλογικά. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Είναι ένας δείκτης της αφύπνισης ενός κόσμου, της απόφασης να αξιοποιηθεί η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής για να διαμορφωθούν οι όροι για μια μεγάλη νίκη του λαού μας κόντρα σε ένα σκυμμένο δίπολο που κυριολεκτικά αφού ξεζούμισε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τώρα κάνει παιχνίδι στις πλάτες του με επιδόματα φτώχειας, με λογικές μαυρογιαλούρου προεκλογικά ή με εκβιαστικά ζητήματα φύγε εσύ, έλα εσύ, για να μείνουμε στα ίδια. Βλέπετε αυτό που ζήσατε και στις δικές σας εκδηλώσεις και πολύ περισσότερο στη χθεσινή, ότι θα αποτυπωθεί στην κάλπη? Γιατί οι τελευταίες δημοσκοπίες δείχνουν ότι τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα μπορούν να συγκεντρώσουν ένα ποσοστό που θα προσεγγίζει το 60%. Οι δημοσκόποι το βράδυ των εκλογών νομίζω ότι θα πρέπει να οδηγηθούν για τα ποσοστά του ΚΚΕ και για τα ποσοστά του ΚΚΕ της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Αθήνα. Mm-hmm. Άρα βλέπετε κάποια ανατροπή? Βλέπετε κάποια ανατροπή τουλάχιστον σε κεντρικό επίπεδο που μπορεί να οδηγήσει και στις κάλπες? Νομίζω ότι υπάρχει μια οργή στον κόσμο, υπάρχει μια αγανάκτηση, υπάρχει μια πείρα κυριολεκτικά για να βγάλει συμπεράσματα και να τα εκφράσει και εκλογικά. Ναι. Πιστεύω ότι η Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο της Αθήνας, στην περιφέρεια της Αττικής, μπορούν να είναι η δύναμη στην οποία θα εμπιστευτεί ένας κόσμος που δεν θέλει τα στημένα παιχνίδια, που δεν θέλει το μία από τα ίδια, που δεν θέλει ειδικά για την Αθήνα επισκέπτες κυβερνητικούς υποψήφιους με μεγάλα λόγια που την επόμενη μέρα θα γίνουν μια στιγμή διαχείριση σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού της Αθήνας. Mm-hmm. Συνομιλήσα πριν με την κυρία Μπαλαούρα και μας έλεγε ότι φάνηκαν αυτό το διάστημα οι μεγάλες διαφορές που έχει ο συνδυασμός της από το συνδυασμό του κυρίου Μπακογιάννη. Δεν ξέρω πού τις είδατε εσείς τις διαφορές. Επικαλέστηκε για παράδειγμα στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, της καθαριότητας. Μα τώρα αυτά είναι ανέκδοτα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πάνω από 10-12 debate. Και ήταν καλό και αυτό, κύριε... να πούμε την αλήθεια. Ήταν καλό, νομίζω. Βγήκαν συμπεράσματα. Φαντάζομαι ή έβγαλαν οι Αθηναίοι. Δεν διαφωνώ, είναι καλό και ένα συμπέρασμα που βγήκε στα κρίσιμα προβλήματα που αφορούν την πλειοψηφία του λαού της Αθήνας, την φορομπηκτική πολιτική του Δήμου, στη συρρήκνωση του Δήμου, στην υποβάθμιση των υπηρεσιών του, στην γενικευμένη διοίκηση, στο αλυσβερίσι με τις ΜΚΟ, στο ότι δεν πιάνουν, δεν αγγίζουν τα μεγάλα συμβάσματα που δεν πληρώνουν στην Αθήνα. Σε όλα αυτά τα θέματα, κυριολεκτικά, υπήρχε ταύτιση γιατί δεν τα έπιαναν αυτά τα θέματα, δεν τα άγγιζαν κυριολεκτικά οι υποψήφοι των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν και φιλοδοξούν να διοικήσουν και την Αθήνα. Mm-hmm. Άρα, αν καταλαβαίνω, εσείς βάζετε από τη μία πλευρά ότι τέλος πάντων πάνω κάτω τα προγράμματα του κ. Μπακογιάννη, του κ. Γερουλάνου και, και του κ. Παπαδόπουλε, τα πράγματα είναι πολιτικά. Δεν αφορούν κάποια πρόσωπα ικανά, χαρισματικά, φιλικά ή ανθρώπινα. Μιλάμε για μια πολιτική. Όταν ψηφίσει στη Βουλή από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ ΠΑΣΟΚ το θεσμικό πλαίσιο για το πώς θα λειτουργούν οι Δήμοι, όταν έχουν συμφωνήσει στη σφαγή της κρατικής χρηματοδότησης, όταν δεν λένε κουβέντα για τη γενικευμένη φορομπηξία του Δήμου της Αθήνας, που εισπράττει 200 εκατομμύρια ετησίως από τους Αθηναίους και για την ανάγκη της δραστηριότητας, όταν δεν αναφέρονται στην αγωνία του επαγγελματία αυτής της πόλης, ο οποίος κυριολεκτικά τον έχει γονατίσει ο Δήμος με τη φορολογία, όταν δεν μιλάνε για την ερχόμενη στάθμευση, όταν δεν αναφέρονται στην ανάγκη να στηριχτεί ο Δήμος, οι εργαζόμενοι του Δήμου, κόντρα σε μια πολύμορφη ιδιωτικοποίηση, την οποία την έχουν κάνει οι σημερινοί με τις υπογραφές των κυβερνώντων, τότε η διαφορά ποια είναι? Να μιλήσουμε και για τα σκουπίδια, αν θέλετε. Μου λέτε, είπε και Λαούρα, τι είπε? Ότι εδώ και 5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ που διοικεί την περιφέρεια της Αττικής έχει την ανακύκλωση ιδιώτες, την οποία την πληρώνουμε πανάκριβα. Ότι θα έκλειναν τη φυλή την οποία την κρατάνε σε πλήρη ενέργεια και με ιδιωτικές εταιρείες να τη διαχειρίζονται.
Ποια είναι η διαφορά για να καταλάβω κι εγώ. Mm-hmm. Και ο άλλος... κόσμος που μας ακούει. Mm-hmm. Στο άλλο σκέλος, εκεί που νομίζω έγινε και σε αυτό το θέμα μπόλικη ζήτηση, το σκέλος της ασφάλειας, γιατί υπάρχει σε διαφορετικά επίπεδα από αυτά που, ζούμε τις τελευταίες ημέρες με τον Ρουβίκονα, στο όνομα του Κοφοντίνα, έως την εγκληματικότητα ή την παραβατικότητα με το παρεμπόριο και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια τις θέσεις μας, όχι μόνο τώρα, αλλά και στο παρελθόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Γιατί ξέρετε, έχουμε ένα πλεονέκτημα το οποίο το αναγνωρίζουν οι φίλοι που μας ακούν. Δεν ήρθαμε τώρα στην Αθήνα για να βγάλουμε ιδέες, προτάσεις και οράματα. Παλεύουμε χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτής της πόλης για μια σκληρή καθημερινότητα στην οποία αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι. Και έχουμε μιλήσει ότι η εγκληματικότητα, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος είναι δουλειά της αστυνομίας και η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Η αστυνομία να μην ακολουθεί μια πολιτική ανοχής απέναντι στα κυκλώματα των ναρκωτικών, αλλά να τα αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα ο Δήμος έχει τεράστια ευθύνη, γιατί έχοντας δημιουργήσει αυτή την συρρήκνωση υπηρεσιών με τα μνημόνια και με την γενικευμένη ιδιωτικοποίηση, απουσιάζει ο φωτισμός, απουσιάζει οι δυνατότητες να βελτιωθεί η καθαριότητα, έχουν καταληφθεί τα σχολικά συγκροτήματα, έχει συρρυκνωθεί το δίκτυο των παιδικών σταθμών. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα των μνημονίων που ψήφισαν. Δεν ήρθαν αυτό πουθενά οι υποψήφοι δήμαρχοι, ο κ. Μπακογιάννης, ο κ. Σιλιόπουλος ή ο κ. Γερουλάνος. Γερουλάνος είναι στελέχη των κομμάτων που κυβέρνησαν. Ψήφισαν μνημόνια και αυτά τα μνημόνια έχουν αφήσει από την πόλη. Μόνο πηγαίνοντας κόντρα σε αυτή την πολιτική από θέσεις αντιπολίτευσης, να δημιουργήσεις, να ανασχέσεις μια πορεία συρρήκνωση και εγκατάλειψη και να δημιουργήσεις μια αισθητή βελτίωση σε αυτή την δύσκολη καθημερινότητα που ζουν οι Αθηναίοι. Λοιπόν, κρατάω την εκτίμησή σας και για το εκλογικό αποτέλεσμα και αυτά που μπορεί να επιφέρει την Κυριακή το βράδυ. Καλή επιτυχία, κύριε Σοφιανέ. Και καλά κουράγια στην τελική ευθεία. Γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Σοφιανός, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την λαϊκή συσπήρωση του κόμμουνιστή.